Στο επόμενο στάδιο αυτών των επισήμων διαπραγματεύσεων προχωρούν οι τρεις επίδοξοι εταίροι κυβερνητικού συνασπισμού της Γερμανίας. Ύστερα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία να εντατικοποιήσουν τις συνομιλίες, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι έχουν καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις. Η βούληση και η θέληση υπάρχουν ώστε να βρεθεί κοινός τόπος. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι ο βιομηχανικός εξυγχρονισμός της χώρας μας που πρέπει να επιτευχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να σταματήσουμε ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή που προκαλεί ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει η μαζική επέκταση των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας ώστε να εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα το δυνατόν ταχύτερο. Αυτό πρέπει να το καθορίσουμε μαζί. Θα είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εξυγχρονισμός στη Γερμανία εδώ και 100 χρόνια και θα ωφελήσει υπερβολικά την οικονομία μας και τις ευκαιρίες οικονομικής μας ανάπτυξης. Να μην συνεχίσουμε να κάνουμε πολιτική σε αυτή τη χώρα στη βάση του μικρότερου παρονομαστή, αλλά να διασφαλίσουμε μια πραγματική ανανέωση σε έναν προοδευτικό συνασπισμό. Είναι σημαντικό ότι υπήρξε μια κατανόηση ανάμεσα στα τρία κόμματα που για πρώτη φορά έδωσαν όλοι κάτι που μπορούμε επίσης πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα ερωτήματα των καιρών μας με θάρρος. Το να τα αντιμετωπίσουμε με θάρρος επίσης σημαίνει ότι έχουμε το σθένος να λαμβάνουμε αποφάσεις ώστε να προχωρούμε στην ανανέωση μέσα στη δεκαετία σχετικά με τα ερωτήματα του μέλλοντος. Οι τελευταίες ημέρες σηματοδοτήθηκαν από ένα ιδιαίτερο στυλ. Τρεις πολιτικές δυνάμεις συναντήθηκαν και οργάνωσαν συνομιλίες με έναν πολύ διακριτικό τρόπο και με την περιέργεια για τις θέσεις των συνομιλητών μας. Αυτό το στυλ και μόνο αποτελεί εξέλιξη για τη Γερμανία. Εάν ευοδοθούν οι συνομιλίες, νέος καγκελάριος προαλήφεται ο νυν υπουργός οικονομικών Όλαφ Σολτ. Αν αποτύχει όμως αυτό το σενάριο, ακολουθεί εκείνο των χριστιανοδημοκρατών με πρασίνους και φιλελευθέρους δημοκράτες. Ενώ σε τρίτο επίπεδο θα μπορούσαν να υπάρξουν και συνομιλίες ανάμεσα στους δύο πρώτους, σοσιαλιστές και χριστιανοδημοκράτες, όμως με τον Όλαφ Σόλτς επικεφαλής αυτή τη φορά.